Πάμε στην υπόθεση του Μεσολογίου Ρούλα. Γιατί θέλω να πούμε για τι κλήσει για να προλάβουμε, mm. γιατί είναι για μένα πολύ σημαντική η είδηση διαστόματο Ρούλα. Λοιπόν, ε, ξέρουμε όλοι ότι περιμέναμε την άρση του απορρίτου των ε, τηλεφωνικών συσκευών ε, από τρία πρόσωπα, Ζήνα προκειμένου να δουν και οι αρχέ. Αλλά να μάθουμε και εμεί να ενημερωθούμε περισσότερο για το τι έχει συμβεί. Μιλάμε για τι τηλεφωνικέ συνδέσει του κατηγορούμενου που έχει προφυλακιστεί. Μιλάμε για τη τηλεφωνική συσκευή του Μπάμπη που έχει φύγει από τη ζωή και ενό ακόμη προσώπου του οποίου το κινητό βρίσκεται στα χέρια των αρχών για να ελεγχθεί. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα για το, το τι έχει δείξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των, ε, την συσκευής και της τηλεφωνικής σύνδεσης του κατηγορούμενου. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μετά την εξαφάνιση και εκείνο το βράδυ της εξαφάνισης του Μπάμπη, που στη συνέχεια είδαμε ότι τελικά δεν ήταν εξαφάνιση, αλλά δολοφονία, ε, έχει καλέσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Θέλει ε, να μου πει το σημαντικό θέλω να σου πω πρόσωπο το πιο που σημαντικό. θεωρώ εγώ, πραγματικά, Ακριβώς Ρούλα μου, ότι αφου, από τη στιγμή που ευνηδιάστηκα εγώ, ε, που ε, δεν ευνηδιάζομαι εύκολα, ο κόσμος νομίζω θα καταλάβει γιατί το λέω. Την επόμενη μέρα ο άνθρωπο αυτό που έχει επιστρέψει στην κανονικότητά του, πριν πάει για κυνήγι σε άλλη περιοχή και τα λοιπά, στην Αφακτία, στην περιοχή Κλεπά, ε, στι 3 το μεσημέρι, 3 και μισή μάλλον, στι 3 και μισή το μεσημέρι, μέχρι και 4 παρα 20 κάνει τρει κλήσει. Δύο σε συγκεκριμένο αριθμό και η τρίτη δεν, δεν καλεί γιατί έχει κάνει λάθο και έχει προσθέσει ένα ψηφίο ακόμη. Μιλάμε ότι κάλεσε το τηλέφωνο του Μπάπη κάλεσε τρεις φορές τον αριθμό τηλεφώνου δηλαδή, του Μπάμπη. καλή, ακούστε με λίγο, καλή, έχει ένας άνθρωπος εξαφανιστεί, με τον οποίο είχε βγει για κυνήγι, για βόλτα, τον άφησε. Το τον... καλή, γελάτε. Ε, μα, καλή ε, λοιπόν ε, αυτόν τον επόμενη άνθρωπο. επόμενη μέρα στι 3.30 το μεσημέρι. Για ε, μπλόφα. Ε, με 4 Για μπλόφα. Εντελώ. Ε, ε, για μπλόφα. Έλα καλά. Ήθελε να δει αν το κινητό αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Μα τον σκότωσε τελείω να δει. Όχι, όχι αυτό το, το, το κινητό όχι, 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 ήθελα να δει να τον σκότωσε. Όχι, να να όχι το σηκώσει και όχι, εγώ νομίζω Άλλο ότι λέμε. ήθελα να πάνε στην Ελλάδα. Απλώ θέλω σιγά, να, ώστε να, ώστε να πω το εξή για να γίνει λίγο κατανοητό. Μπράβο, η μπράβο. συσκευή που είχε ο Μπάμπη είναι μια συσκευή τελευταία τεχνολογία, μια, πανάκρι, μια πανάκριβη συσκευή, η οποία άνοιγε με το face, με τα μάτια του. Με το πρόσωπο, έτσι, ωραία. Εάν κάποιο ήθελε να το κλείσει, δεν θεωρεί. Ότι είναι πολύ δύσκολο να το κλείσει κάποιο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν εγώ πάρω τη συσκευή τώρα του, yeah. του... του Δημήτρη, που ενδεχομένω έχει, έχει κάτι αντίστοιχο, είναι πολύ δύσκολο να το κλείσω. Εάν το πετάξω στο νερό, μπορεί και να Καταστροφή. σταματήσει δεν κάποια κλείνει. στιγμή. Ενδεχομένω εγώ νερό, την εγώ, δεν επόμενη μέρα. Δεν κλείνει, δεν κλείνει. Φτιάχνει, παρακαλώ. Χωρί το Face ID, δεν κλείνει. Δεν κλείνει η συσκευή. Δεν μπορεί να την κλείσει κάποιο. Καταλάβατε. Δηλαδή και να με δει εμένα ή να προσπαθήσω, δεν κλείνει. Άρα προσπάθησε... Έχει λοιπόν ένα κινητό αντίστοιχο σαν τον Δημήτρη που χρειάζεται το πρόσωπο για να κλείσει, αλλιώ δεν κλείνει. Προσπαθεί ο Δημήτρη να το κλείσει. <σκοπό> δεν κλείνει. Ο, δε ο Δημήτρη μπορεί να το κλείσει γιατί είναι το δικό του πρόσωπο. Αν ε, ε, με βλέπει. Ε, εγώ... Αν πατήσω ε. αυτό το κουμπί που είναι με τι ε, λήξει του τερματισμού, δεν κλείνει το τίποτα. Άρα λέει, λέει και λέει. κάτι άλλο. Λέει. Μας. Λέει. Ενδεχομένω λοιπόν. πετάχτηκε ένα τηλέφωνο χωρί να έχει κλίσει, λοιπόν, γιατί δεν πήρε... να το κάνει. Όποιο ήταν... πήρε τη συσκευή ανοιχτό. λοιπόν του μπάμπη στα χέρια του για να την εξαφανίσει, δεν μπορούσε να την κλείσει. Α... Α... Δε, άμα την πέταγε όμω στο νερό, θα είχε απενεργοποιηθεί, αλλά δεν είναι στον νερό. Δεν ξέρουμε μετά από πόσε ώρε, ίσω κάποιο ναι. να ήθελε να ελέγξει. Την άλλη μέρα το μεσημέρι χτυπάει η συσκευή, καλή. Μα την άλλη μέρα το μεσημέρι θα την είχε πετάξει πολύ πιο πριν τη συσκευή. Το προηγούμενο βράδυ. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν στο νερό, δεν θα είχε απενεργοποιηθεί. Δύο τι να είναι ανασφαλή και παίρνει τηλέφωνο να δει. Αν το, αν το δημιουργεί... κινητό είναι ανθεκτικό στο νερό Έτσι. και συνεχίζει και μπορεί κάποιο να εντοπίσει τη συσκευή, ή το κάνει ξεκάθαρα για μπλόφα. Όσο για είναι να... ανοιχτό το κινητό, εντοπίζεται. Αυτό λέω. Ή λοιπόν. Ή κάτι καλύ... έγινε και έφυγε το κινητό. Όχι, όχι, όχι. Ή το δεύτερο για μένα. Δεν εντοπίζεται ανοιχτό κινητό. Θέλω να πω μόνο ένα στοιχείο, αν μου επιτρέψετε. Μα... Και εγώ θα το να αφήσω, αφήσω με ερωτηματικό. Ναι, Το δεύτερο σενάριο. Ή ο Μάκη παίρνει τηλέφωνο ξεκάθαρα για να μπλοφάρει και να ρίξει στάχτη στα μάτια των διοκτικών αρχών γιατί γνωρίζει ότι είναι θέμα χρόνου να τον τσιμπήσουν. Θα, δώσω, θα, δώσω, ένα πράγμα μόνο, αν μου επιτρέπει, δεν θα πω τα υπόλοιπα γιατί έχουμε και άλλο ρεπορτάζ. Αυτό που θέλω να πω είναι πότε η μητέρα του Μπάμπη καλή μαθαίνει ότι ο γιο τη ήταν με τον Κρεοπόλη και τον καλεί για να το ρωτήσει, ξέρει που είναι ο γιο μου, πριν τι 3.30 και μισή, 20 ή μετά. Αυτό. <χω> <χω> Εννοεί την ημέρα που έγινε η δολοφονία. Ναι. Την, Την... επομένη. Την επομένη. επομένη. Ο Κρεόπολη ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει ότι έχει εξαφανιστεί ο Μπάμπη. Ναι. Τον έχει, φυσικά, που δεν το ξέρει. Ναι. Στις 3 Αλλά και μισή συνέντευξη... με 4 παρα 20. Υπάρχει συνέντευξη τη αδελφή του σε μένα που Ούτε. λέει, ναι. που λέει ότι όταν ενημερώθηκε η αδελφή του στη Γερμανία ακόμη ότι ο Μπάμπη είναι εξαφανισμένο. Ναι. Έψαξε να τον βρει στα social media τον Κρεόπολη. Ναι. Βρήκε ότι έχει κοινό φίλο με έναν ξάδερφό του, γιατί δεν μπορούσε ναι. να επικοινωνήσει στο Messenger μαζί του. Ναι. Τον πήρε λοιπόν ο ξάδερφο τηλέφωνο αυτόν ναι. και, του είπε ο ξάδερ... και είπε στον ξάδερφο ο Κρεοπόλης, φέρετε να του είπε, ότι τον άφησε κάπου στα ταί. Πότε. Το έγινε πρώτο αυτό? αφήγημα. Πότε έγινε αυτό, αυτό έγινε λίγε ώρε μετά. Το, 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 την, την, την είδηση, τη διαπίστωση ότι ο Μπάμπη είναι εξαφανισμένο. Πότε, πότε, πότε. Ώρα, το ή το μεσημέρι, πότε. Παρασκευή. Ώρα πε μα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ρώτησα. Την Γιατί ώρα η χρονική έλεγα, απόκληση είναι το λίγο. θέμα. Οι κλήσει προ τον Μπάμπη είναι τρισήμιση. Ναι. Α πούμε μεσημέρι. χρονικά, τρει κλήσει. Ναι. Ε... Στο κινητό του Μπάμπη από τη μαμά του. Όχι. 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 Από τον Κρεοπόλη. Από τον Ο Κρεοπόλης Α, έχει καλέσει τον Μπάμπη 3.30 με 4 παρά 20. Mm. Εκείνη Ρες την κλίσεις. ώρα Καμέρα έχει εσύ. ενημερώθει Καμέρα την, την επόμενη τη εξαφάνιση του Άρα Σάββατο μιλάμε. Για Σάββατο. Α, Εκείνη την ημέρα... Εκείνη την ώρα έχει ενημερωθεί από κάποιον ότι ο Μπάμπη δεν έχει επιστρέψει σπίτι του. Αν έχει, τον έχει πάρει ο ξάδερφο αυτό που λέει ο γνωστό, ο κοινό γνωστό. Ή η μητέρα του Μπάμπη και του έχει πει, ξέρει ε, προ... κάτι, ψάχνουμε ε, τον βρούμε. Εγώ πάντω βλέπω μια αλληλουχία ότι προφανώ η Χριστίνα έχει ενημερώσει τη μαμά ότι έχει αφήσει ο Κρεοπόλη τον Μπάμπη, στο, 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 αυτό που έλεγε στην αρχή και το προ... αφήγημα, στο, στο ΤΕΗ και σήκωσε το τηλέφωνο η μάνα και πήρε τον, τον ο, ο, Η μητέρα πότε αντιλήφθηκε ότι έχει εξαφανιστεί ο Μπάμπη το μεσημέρι. Ε, και αυτό αυτό σου το λέμε, είναι... είναι πριν τις τρεις και είναι πριν ή μετά. Α, η, η χρονική απόκλιση είναι το ζήτημα. Λοιπόν, ε, ε, έχω να... λόγο που το ρωτάω αυτό, ναι, δεν ναι, ναι, το ρωτάω. Θα ε... Τα πούμε, ε... έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Λοιπόν, κύριε Ζησιμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ε, ε,